εγώ απλά τραγούδισα ένα demo, το νιώθω ενοχές, και μετά από λίγες μέρες οδηγώντας, το ακούω να γίνεται τραγούδι της εβδομάδας το 88.5 στο ραδιόφωνο του Μήλου. Τράκαρα λιγάκι, γιατί δεν περίμενα κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν περίμενα να ακούσω τον εαυτό μου. Είχα άλλους στόχους ουσιαστικά. Το πώς εμφανίστηκε ο Παπαποστόλου στη ζωή μου ήταν, ξέρεις, πάω πίσω τώρα να θυμηθώ και έχουν σβήσει κάποιες μνήμες. Είναι μια φορά και έναν καιρό ήσουν κι εσύ στον ουρανό και ένα χέρι ελαφρύ σ' ακούμπησε πάνω στη γη. Αληθινά τα πράγματα, δηλαδή ήταν επί της ουσίας η μουσική τότε. Ακόμα αντέχανε να λένε την αλήθεια. Ακόμα αντέχανε να βγάζουν τον εαυτό τους μπροστά και να ρισκάρουν την προσωπικότητά τους στο όνομα του συναισθήματος και της ουσίας. Πιστεύω ότι χτυπήσαμε την εποχή λίγο πριν καταρρεύσει η μουσική. Δούλεψα και έκανα έναν δίσκο, τον ύποπτο κόσμο και δοκίμασα τον εαυτό μου σε κάτι που ήθελα ανέκαθεν να το κάνω. Στίχο και μουσική. Δεν είχα αυτή τη δυνατότητα με τους μπλε, οπότε ήθελα να ρισκάρω κάτι παραπάνω. Δεν με ενδιέφερε να είμαι η αφίσα και η φάτσα μόνο, ας πούμε, για να διεκπεραιώσω συναυλίες. Πώς ήταν τότε τα πράγματα, πώς αντιμετώπιζε ουσιαστικά η μουσική βιομηχανία μια γυναίκα που τραγουδάει ροκ, ας πούμε, και όλα. Είναι απερίγραπτο. Δεν δέχτηκαν να κάνω κάτι τέτοιο. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Χρειάστηκε να φύγω από την δισκογραφική μου εταιρεία, τη Virgin. Δεν είναι εύκολο να είσαι μια γυναίκα στην Ελλάδα και να ξέρεις τι θέλεις να κάνει. Χωρίς να ζητάς κάποιον να σε στηρίξει για να το κάνεις. Και αν έχεις και ένα ταλέντο, ας πούμε μια φωνή, διεκδικούνε γύρω-γύρω τη φωνή. Οπότε χρειάστηκε να παλέψω πολύ σκληρά και συνεχίζω να παλεύω σκληρά για να είμαι συντονισμένη με το δικό μου θέλω και με την ουσία μου. Δηλαδή, ακόμα και στο ροκ, ας πούμε, υπήρχαν αυτά τα σεξιστικά κατάλοιπα, έτσι. Βέβαια. Μου λέγανε, καλά, δεν σου φτάνει που έχεις ωραία φωνή, γιατί θες να γράψεις μουσική και στίχο. Τόσος κόσμος λέει γύρω-γύρω, γιατί δεν του δίνεις λίγο χαρά. Όταν έχεις γνωρίσει δύο πατρίδες, δεν γίνεται, διχάζεσαι. Είναι φυσικό να διχαστώ. Και ναι, πάρα πολλές φορές σκέφτηκα να γυρίσω πίσω. Αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτή η χώρα έχει τη μαγεία της ομορφιάς και της ανεπίδευτης ομορφιάς. Δηλαδή, έζησα στη Μελβούρνη όπου έβρεχε σχεδόν κάθε μέρα. Εδώ ήρθε και ο ήλιος λάμπει. Εδώ το πράσινο είναι αλλιώς, το μπλε είναι αλλιώς, η αναπνοή είναι αλλιώς. Μπορεί το τσιμέντο που βλέπω κάτω να είναι λίγο οδυνηρό, αλλά κατά τα άλλα η ουσία αυτής της χώρας είναι κάπου αλλού. Σε δίνει ψυχή, σε δένει σαφή, σε μια διαδρομή. Κλείνω το νου, φεγγάρι πλωμό, μέτρα παιδί, πονώ, αγαπώ. Όνειρα ανοίγω, χρώματα αγγίζω με σένα πηξίδα. Εποχής κρίσης, δες, εποχή δεκαετία του 20. Κρίση, έτσι. Γεννήθηκαν τρελά πράγματα. Δηλαδή η μουσική έγινε η πιο γρήγορη από ό,τι ήταν, ας πούμε, έτσι. Δημιουργήθηκαν, οι γυναίκες ξαφνικά φορέσανε κοντές φούστες, κόψαν τα μαλλιά τους κοντά, έτσι. Δεκαετία του 60, μετά από 40 χρόνια, τι έγινε. Το γνωρίζουμε όλοι, δεν ανάγκη να τα ξαναεπαναλαμβάνω. Η κρίση κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα.
η άδεια τσέπη σε επιβάλλει να κοιτάξεις λίγο πιο βαθιά. Να μπεις εκεί που δεν έχεις δηλαδή τη δυνατότητα να πεις «Α, εντάξει, έχω χρήματα να κάνω αυτό, να αγοράσω εκείνο, να σκεφτώ έτσι». Τώρα σε αναγκάζει να μπεις στα πιο βαθιά σου κομμάτια και να βρεις τρόπους όχι μόνο να επιβιώνεις, αλλά και να κάνεις μια συνθήκη την πιο ιερή από όλες. Να αποκαλύπτεσαι, να ανακαλύπτεις, να γίνεσαι πιο δημιουργικός με τη ζωή. Να βρίσκεις διεξόδους οι οποίες είναι φυσικές και απόλυτες και απερίγραπτες. Αυτό που είμαστε επί της ουσίας. Η κρίση επιβάλλεται για να ξαναγεννηθούν στα νέα παιδιά αυτό που λείπει. Η αυθεντία. Ελληνική κουλτούρα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Αυτό είναι ανησυχητικό κεφάλαιο. Έχει δημιουργήσει αυτό που λέμε το ψέμα, την υποκρισία, το δήθεν, σε ένα πικ. Γιατί αυτή η χώρα και όσοι την πατούν, ό,τι και να είναι, έχει μια ελευθερία και μια δημοκρατία από αρχαιοτάτων χρόνων. Και όλοι την έχουμε μέσα μας. Όσο και αν λένε ότι οι Έλληνες είμαστε Ελληνάρες, είμαστε βολεψάκηδες, είμαστε παρτάκηδες, ότι δεν είμαστε επαγγελματίες πουθενά, παρά τα παίρνουμε όλα διαπροσωπικά, μπλα μπλα έτσι. Επί της ουσίας όμως κουβαλάμε κάτι που κανένας άλλος λαός δεν το έχει. Και το ξέρουμε κάπου βαθιά μέσα μας αυτό. Γι' αυτό είμαστε και έτσι όπως είμαστε, απρογραμμάτιστοι, προσπαθώντας να ενταχτούμε σε κάτι που λέγεται πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Και όταν όλοι αμαρτάνουμε σε αυτό, είμαστε οι καλύτεροι ενοχικοί παράγοντες που υπάρχουν πάνω σε αυτή τη γη. Εντάξει, οι Έλληνες φοβόμαστε λιγάκι. Φοβόμαστε την ελευθερία μας. Τη φοβόμαστε γιατί όταν έρθει θα πρέπει να ανατρέψουμε τα πάντα. Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα. Να βγάλει αυτή τη σημαία της αρχής, δηλαδή να βγει μπροστά. Αυτή η κρίση που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι μια κρίση που δεν έχει μόνο σχέση με τα χρήματα, ας πούμε, και με τις κλεψιές που έχουν γίνει από τα διάφορα κόμματα, έτσι. Είναι πιο ουσιαστική. Η Ελλάδα μπορεί να ξανακερδίσει τον εαυτό της, την ιστορία της και αυτό που είναι πραγματικά ο Έλληνας. Αυτό που ξέρουν όλοι οι άλλοι λαοί για μας και εμείς δεν έχουμε χαμπάρι ότι είμαστε αυτό. Ήρθε η ώρα, πιστεύω. Δεν μετανιώνω για τίποτα και δεν είμαι περήφανη για τίποτα. Είναι δύο ώρες στη ζωή μου, τους οποίους δεν τους συμπεριλαμβάνω καν. Το να μετανιώσεις για κάτι που να πει ότι δεν αποδέχεσαι τον εαυτό σου έτσι όπως είναι. Έτσι, για κάποιο λόγο συμβαίνουν όλα. Αυτή η στιγμή αξίζει τον κόπο. Είναι τέλεια έτσι όπως είναι. Και δεν είμαι υπερήφανη για τίποτα, γιατί δεν πιστεύω σε τίποτα. Πιστεύω μόνο σε ό,τι έχει σχέση με τα αόρατα. Την ζω την οικονομική κρίση τα τελευταία 15 χρόνια ως καλλιτέχνης. Την βιώνω μέσα από τον περίγυρό μου, τους φίλους, την οικογένεια και είναι δραματικά τα πράγματα άμα τα πάρω, ξέρεις, εγκεφαλικά. Αλλά άμα τα δω πιο ανοιχτά, δεν είναι. Είναι μια καινούργια αρχή. Και για να κάνεις μια καινούργια αρχή, πρέπει να πετάξεις πολύ σκουπίδι. Έτσι το βλέπω. Έτσι. Ο καθένας να κάνει αυτό που γουστάρει και αυτό που θέλει. Δεν υπάρχει να πω εγώ τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Είμαστε σε μια χώρα που, ναι, κάποιοι άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να πάρουν θέση. Είμαστε σε μια χώρα που κυβερνάει η πολιτική χρόνια, ας πούμε. Έτσι, πολύ περισσότερο από ότι όσο ζω εγώ σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν ζω πολλά χρόνια εδώ. Έχω μεγαλώσει στην Αυστραλία. Δεν πήρα θέση ναι ή όχι, διότι δεν γουστάρω να μου πει κανένας θα πεις ναι ή όχι. Κατάλαβες, γιατί πάλι είναι σαν να ρίχνω ψήφο. Το πιο σημαντικό πράγμα που συνέβη στην Ελλάδα για μένα τώρα είναι το 40% της αποχής. Αυτό αρχίζει και λέει ότι κάτι γίνεται. Ναι. Και ότι οι άνθρωποι οφείλουν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους και να έχουμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας. Άσχετα αν αλληλοκραζόμαστε και αν μας κράζει και η φίλιος. Οφείλουμε να αγαπηθούμε μεταξύ μας και να πιστέψουμε ο ένας τον άλλον, όσο και αν κρατάμε χαρτιά από πίσω και κρυφά πράγματα από πίσω. Το 40% για μένα είναι η νίκη, που σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω την υπάρχουσα συνθήκη κοινωνικής πολιτικής όσο έχει μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η νίκη αυτής της χώρας. Τίποτα. Να ελπίζεις σημαίνει ότι κάποιος σε ταΐζει κάτι για να ελπίζεις. Όχι. Δεν χρειάζεται να ελπίζεις. Χρειάζεται ο καθένας από εμάς να πιστέψει στον εαυτό του. Και σε τίποτα άλλο.
και να είμαστε συντονισμένοι ώστε να αλλάξουμε οτιδήποτε χρειάζεται να αλλάξουμε, πρώτα για τους εαυτούς μας, πρώτα για το μικρό χώρο, τον περίγυρο, οικογένεια, φίλοι, και ύστερα να ανοιχτεί αυτό προς τα έξω. Κλείσω όπως θες, Θεοδωσία μου. Όπως θες. Πες ό,τι θες. Τι να πω. Τώρα όταν μου λες τι να πω, δεν έχω τι να πω. Τίποτα. Το μόνο που μου έρχεται είναι αυτό. Αγαπηθείτε. Όσο και αν ακούγεται, θα το πω στα αγγλικά, corny, αγαπηθείτε. Μπείτε μέσα σας. Ανοίξτε ένα κεφάλαιο στη ζωή σας, το οποίο δεν σας το έχει διδάξει κανείς. Ούτε οι γονείς, ούτε οι δάσκαλοι, ούτε η θρησκεία σας, ούτε το καλύτερο σας συγκρότημα. Μπείτε μέσα στα πιο άγνωστα νερά σας και μη φοβηθείτε να κρατήσετε την αναπνοή σας, εκεί γινόμαστε θεοί.